Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω ότι αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, πηγαίνετε να κάνετε μία εγγραφή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να πατήσετε ένα like στο τέλος. Σήμερα, όπως βλέπετε από τον τίτλο, έχουμε Supermarket Haul. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το haul, θέλω να σας πω να αγνοήσετε αυτό το εδώ το όμορφο και έτσι περιποιημένο μαλάκι. Είχε πάρα πολύ ζέστη σήμερα, οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα να κάτσω με τίποτα να το ισιώσω, γιατί πραγματικά δεν μπορούσα καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, όπως σας είπα, Supermarket Haul και για το τέλος, Supermarket Lidl Haul και για το τέλος έχουμε ένα προϊόν από τη Βιλέντα που ήθελα τόσο πολύ καιρό να το πάρω και όλο τα άφηνα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Οι σακούλες είναι μία, αυτή, δύο, αυτή. Λοιπόν, θα τα παίρνω τα πραγματάκια όπως ακριβώς τα βλέπω στη σακούλα, δεν θα κάτσω να τα ξεχωρίσω. Πάμε γρήγορα, γιατί κάποια πράγματα ήδη χρειάζεται ψυγείο. Το πρώτο πράγμα που πιάνω είναι από Nestlé, τα Δημητριακά Lion, λέει ότι είναι με καραμέλα και σοκολάτα. Είναι αυτά εδώ, τα πήρα για να τα δοκιμάσουν τα παιδάκια μου για ένα διαφορετικό πρωινό. Επίσης, πήραμε αυτά εδώ από Violanda που έχετε δει ότι τα ξαναπαίρνουμε γιατί τους αρέσουν πολύ. Όπως βλέπετε, ήδη τα έχουν ανοίξει. Το ένα είναι με 45% γέμιση κρέμα φουντουκιού και το άλλο είναι γεμιστό με ταχίνι ολικής άλεσης. Αυτά εδώ. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που βλέπω είναι αυτό εδώ, πρέπει να είναι τύπου παρμεζάνα, τυρί τύπου παρμεζάνα, λέει σκληρό τυρί, μία συσκευασία. Μία συσκευασία φακές ψηλές από 3α, τυράκια, δύο συσκευασίες τυράκια Bobby Bell, που πάλι και αυτή η συσκευασία κάποιο μικρό ποντικάκι ήρθε εδώ και την άνοιξε. Διαλέξανε μετά από μόνοι τους αυτά τα γεμιστά κουλουράκια με κρέμα κακάο και φουντούκι. Δεν τα έχουμε ξαναπάρει και δεν ξέρω αν θα τους αρέσουν. Πιστεύω ότι θα είναι ωραία. Μία συσκευασία με αραβικές πίτες. Αυτή εδώ. Κύβους κνορ, κότας. Πήρα για μένα τυρί κότας με 0% λιπαρά, μία παιδική πούδρα Johnson's, μία συσκευασία των 6 σφουγγαράκια, μπάμιες, μία συσκευασία τα μακαρόνια τα στριπτά, το τριβελάκι δηλαδή, σας έχω πει ότι τους αρέσει πολύ και το χρησιμοποιούμε αρκετά, μία συσκευασία κρυθαράκι, είναι το μέτριο. Μια τεράστια συσκευασία κρυθαράκι μέτριο. Πήρα για μένα αυτήν εδώ την πιτζάμα. Είναι με το μπλουζάκι και με το σορτσάκι. Την πήρα στο νούμερο extra large γιατί την ήθελα για μέσα στο σπίτι να είναι αρκετά άνετη. Έχω ξαναπάρει παλιότερα πιτζαμάκια έτσι από το Lidl και μου αρέσαν πάρα πολύ και η ποιότητά τους αλλά και η αντοχή τους. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη σακουλίτσα. Τα βάζω ένα λεπτό στην άκρη και πάμε στη δεύτερη. Το πρώτο πράγμα που πιάνω είναι πλευρό τους μανιτάρια τα μαχισμένα, αυτά εδώ. Είπα να αλλάξω, να κάνω μία αλλαγή και μου το είπατε και αρκετά κορίτσια ότι το Lenore το μπλε μυρίζει πολύ ωραία και κρατάει πάρα πολύ τα αρώματα, οπότε είπα να το δοκιμάσω, το συγκεκριμένο το μπλε. Μία συσκευασία σακούλες για τον κάδο είναι των 50 λίτρων, δηλαδή 72x60, είναι αυτές που έχουν το χεράκι. Μία συσκευασία ριγκατόνι. Μία συσκευασία φασόλια, αυτά τα πλατιά. Τα
τρεις συσκευασίες ξύδι. Είναι η μεγάλη συσκευασία, λέει. Πήρα τρεις γιατί εγώ το χρησιμοποιώ πολύ συχνά και για τον ιεροχύτη, για να παίρνω τις οσμές, αλλά και γενικότερα όταν θέλω κάτι να πλύνω, αλλά και σε δυνατούς λεκέδες μαζί με σόδα. Οπότε ήθελα να πάρω αρκετά. Μου είχαν τελειώσει τα άλλα. Μία τριπλή συσκευασία σεπτόνα, μωρομάντιλα. 2 τόνους καπνιστούς. Πάλι ένα μανιτάρι, αλλά κονσέρβα αυτή τη φορά. Χάρτινες σακούλες τροφίμων, αυτές εδώ τις χρησιμοποιώ για το γιο μου όταν του βάζω τόσο στο σχολείο, το βάζω μέσα σε αυτό εδώ. Ένα αντιλιακό μαλλιών από Καροτέν, το Protect and Shine, αυτό εδώ, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά έχω ακούσει έτσι καλά λογάκια γι' αυτό και ήθελα να το δοκιμάσω. Ένα παριζάκι πουλερικών από Αγρικία, αυτά εδώ. Τέσσερα τέτοια, είναι μοχίτο, είναι τύπου μοχίτο. Αυτό εδώ λέει ότι έχει 6,9% αλκοόλ. Το δοκίμασε χτες η φίλη μου την Κάτια και μου άρεσε πάρα πολύ. Τα ήταν τώρα τα πραγματάκια από το Lidl που πήρα. Πάμε να δούμε και αυτό που ήμουν τόσο πολύ χαρούμενη που θα το αποκτήσω. Πάμε να το δούμε μαζί, να ανοίξουμε το κουτί του. Αυτό που πήρα τώρα από Βιλέντα είναι αυτή εδώ η παρκετέζα σφουγγαρίστρα. Όπως βλέπετε έχει εδώ τον κάδο του νερού που βάζει μέσα το καθαριστικό και το πανί και έχει κοντάρι. Να τη δούμε, έχω ήδη ανοίξει τη συσκευασία από εδώ για να μην χάνουμε χρόνο. Η σφουγγαρίστρα είναι αυτή, έχει χαμηλά το πέλμα με το πανάκι μικροίνας, φαίνεται ότι γυρνάει πάρα πολύ εύκολα. Εδώ χαμηλά είναι το δοχείο νερού που του βάζουμε, δηλαδή το νεράκι και το καθαριστικό μας, το κοντάρι. Το κοντάρι εδώ έχει και μια χειρολαβή να βολεύει στο πιάσιμο της σφουγγαρίστρας και ανεβαίνοντας πιο πάνω εδώ, είναι η χειρολαβή, πατώντας δηλαδή το μοχλό αυτό, βγαίνει το νεράκι με το καθαριστικό για να μπορούμε να σφουγγαρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Thank you.
Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Ας αγνοήσουμε λίγο τα μαλλιά μου, που χτες το βράδυ τα έκανα κοτσιδάκια γιατί νόμιζα ότι θα ξυπνήσω το πρωί και θα είναι λίγο περιποιημένα, αλλά ποτέ δεν έγινε αυτό. Ας αγνοήσουμε και το γυαλί, γιατί αν δεν το βάλω, τα μαλλιά μου θα πιάσουν τον αέρα και θα εξαφανιστούν. Σας έδειξα λίγο απ' όλα, λίγο σούπερ μάρκετ και λίγο πως καθαρίζω το σαλόνι μου και όλα αυτά. Και επίσης, παιδιά, να σας πω για τη Βιλέντα. Ενθουσιάστηκα με τη Βιλέντα. Ένιωσα πραγματικά ότι μου σφουγγάρισε το πάτωμα. Σας έδειξα και πως έγινε το πανί στο τέλος από ένα μικρό κομμάτι. Ντράπηκα πάρα πολύ, αλλά ήθελα να το δείτε το πως ένιωσα ότι καθαρίζει το πάτωμα. Μην ξεχάσετε την εγγραφή σας στο κανάλι, να πατήσετε το κουδουνάκι με τις ειδοποιήσεις για να ξέρετε πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Πριν κλείσω το βίντεο να σας πω ότι έρχεται ο πρώτος σούπερ διαγωνισμός στο κανάλι μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τι θα έρθει στα επόμενα βίντεο. Να μου αφήσετε πολλά πολλά σχόλια από κάτω, με ερωτήσεις, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, να πούμε. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!